Καλή δουλειά σε όλους. Καλή δουλειά σε όλους μας. Στείλαμε τα PowerPoint και πάμε να ξεκινήσουμε. Ο ένας μετά τον άλλο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στις Πέτσες λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Καλεσμένοι του Στέφανου Κασελάκη για τη διήμερη διαβούλευση. Δεν υπάρχουν επιφυλάξεις. Θα πάνε πολύ καλά. Τη Δευτέρα θα τα πούμε καλύτερα. Με δεδομένες τις οδηγίες προετοιμασίας που είχαν λάβει με email, οι βουλευτές δήλωσαν προετοιμασμένοι για την παρουσίαση των προτάσεών τους σε ηλεκτρονική μάλιστα μορφή. Το στικάκι που είναι το στικάκι. Ποιο στικάκι? Τα PowerPoint. Σας παρακαλώ. Αυτά έχουν φύγει από προχθές. Είμαστε έτοιμοι. Είναι μια κίνηση που θα έπρεπε να γίνει. Εγώ θα κάνω τις προτάσεις μου, θα πω ποια είναι η κατάσταση και από εκεί και μετά, ό,τι συμφωνήσουμε θα κοινοποιηθεί. Το παρόν δεν έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για λόγους υγείας η Όλγα Γεροβασίλη και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Αρνητική στην επιλογή του προορισμού είχε εμφανιστεί εξ αρχής και η Έλληνα Ακρίτα, η οποία απόψε είναι ομιλήτρια σε εκδήλωση για το δημογραφικό. Η βουλευτής επικρατείας πάντως απάντησε με δηλητηριώδες σχόλιο στην ειρωνική επισήμανση που έκανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Καρανίκας προς τους βουλευτές. Ο πρόεδρος δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι, αλλά για εργασία με ευθύνες και χρεώσεις σε ωραίο περιβάλλον. Δεν μας παρατάς, ρε Καρανίκα, ασχολήσουμε τα πόδια της Μενεγάκη και άσε μας ήσυχους που τόσους μήνες με τη διάσπαση έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και θα μας την πεις και από πάνω. Ας απέρα, αγόρι μου. Η πρόσκληση του Στέφανου Κασελάκη στους βουλευτές του για τη διήμερη διαβούλευση αρχικά τους ευνηδίασε. Την ίδια ώρα όμως έκανε εντύπωση και στους κατοίκους των Σπετσών, οι οποίοι δεν άφησαν ασχολίαστη την έλευση των βουλευτών από νωρίς το πρωί στο νησί τους. Και οπότε θα φέρει κόσμο στο νησί, θα είναι κάτι θετικό για τα μαγαζιά και για πολλά άλλα πράγματα. Το νησί είναι διαβιβασμένο χρόνια. Πίσω εγώ δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Στις Πέτσες βρέθηκε και ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη, Τάιλερ Μακβέθ. Ενώ η διαβούλευση άρχισε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην οικία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και θα διαρκέσει έως τις 9.30. Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Στέφανος Κασελάκης στους καλεσμένους του.